Ο Σύνδεσμος σας καλωσορίζει στην απόψινή εκδήλωση μνήμης. Βρισκόμαστε πάλι εδώ, στο μαρτυρικό αυτό τόπο μνήμης της στιγμής δικτατορίας των συνταγματαρχών που πριν 43 χρόνια κατέρευσε υπό το βάρος της εγκληματικής προδοσίας της Κύπρου που διχοτόμησε βάναυσα το κορμί της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια διχοτόμηση που συνεχίζουν να βιώνουν οι κάτοικοι του νησιού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Επίσης κατέρευσε από τον αγώνα, τον μεγάλο αγώνα και διαρκή αγώνα του λαού της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της νεολαίας. Βρισκόμαστε πάλι εδώ, στο μαρτυρικό τούτο τόπο μνήμης της εγκληματικής εκείνης δικτατορίας που όψιμοι αναθεωρητές της ιστορίας επιχειρούν σήμερα να εξοραίσουν ανενδίαστα, με άρθρα, σε θεωρούμενες σοβαρές εφημερίδες και επιστημονοφανή συνέδρια. Και το πιο επικίνδυνο την ίδια ώρα, όπου μπροστά στις επώδυνες συνθήκες που βιώνουμε ως κοινωνία, στα χρόνια των μνημονίων, ακούγονται διάφορες βαθιά ανιστόρητες αναλογίες ότι ζούμε δήθεν μια νέα δικτατορική εκτροπή ή ότι στη σκοτεινή επταετία του γύψου όλα κυλούσαν ομαλά και ήρεμα. Φανταστείτε. Ο εξορισμός της Χούντας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατεδαφιστική κριτική που υφίσταται συλλήβδινη μεταπολίτευση ως υπεύθυνη για τη σημερινή κρίση. Μια ισοπεδιτική κριτική που οφείλεται επίσης στη σταδιακή υπονόμευση, απαξίωση της ίδιας της δημοκρατίας και στην κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης, καθώς μεγάλα κοινωνικά στρώματα είναι οικονομικά αποκλεισμένα, κλονίζεται η πίστη τους στη δημοκρατία και πέφτει στην παγίδα δημαγωγών, εθνικιστών ή κακοποιών τύπου Χρυσής Αυγής. Απέναντι σε αυτές τις ανιστόρητες και απολύτικες απόψεις, ο Σύνδεσμος φυλακισμένο και εξορισέντων αντιστασιακών, οφείλουμε να θυμίσουμε σε νεότερους και όχι μόνο συμπολίτες μας ότι εκείνο το δικτατορικό καθεστώς που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων και με τις πλάτες των τότε κυβερνήσεων των ΗΠΑ υπήρξε ένοχο κάθε είδους εγκλημάτων. Από την ΕΣΧΑ, την προδοσία που ματώνει ακόμη το έδαφος και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την καταπάτηση κάθε είδους δικαιωμάτων, την πραξικοπηματική επιβολή κατάστασης πολιορκίας, την καυστερική κατάληψη εξουσίας, τους πόνους στα βασανιστήρια, τις σωματικές βουλάβες, τις παράνομες συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις, εξορίες χιλιάδων πολιτών, τις αυθαίρετες στερήσεις ηθαγένειας, τις αθρώες απολύσεις και διώξεις εργαζομένων κάθε κατηγορίας, πανεπιστημιακών, δικαστικών, ιεραρχών, απλών κληρικών, αξιωματικών, υπαλλήλων, τις απάτες, τη φαυλότητα, τον νεποτισμό, τις τεράστιες καταχρήσεις χρημάτων και εξουσίας. Οφείλουμε όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να μετατρέπουμε τη μνήμη σε ενεργή συνείδηση και δράση αντίστασης, όπως και τότε, απέναντι σε όσα ανελεύθερα συμβαίνουν ή μπορούν να συμβούν στην κοινωνία μας, προασπιζόμενη την ουσία της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή τη δημοκρατία, για την οποία και τότε και τώρα αγωνιζόμαστε. Τη δημοκρατία όχι ως τυπικό πολίτευμα ανατακτά διαστήματα εκλογής αντιπροσώπων μας, αλλά ως ένα δυναμικό, ανοιχτό, διαρκές διακύδευμα, όπου η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει δια της βίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο 120 που διαδέχτηκε εκείνο το εμβληματικό 114 για τη γενιά μας. Ιδιαίτερα σήμερα που παντού του κόσμου και στην πατρίδα μας οι πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της πολιτικής ισότητας, της αδελφότητας, της αλλαγής, όπου στο διάβα του χρόνου και με τους αγώνες των εργαζομένων εμπλουτίστηκαν με τα προτάγματα της οικονομικής κοινωνικής ισότητας, θεωρούνται από το νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό παροχημένα ιδεολογήματα. Έτσι βρισκόμαστε συχνά μπροστά σε φαινόμενα μια συντηρητικής παλινόρθωσης και πράξεων που προσβάλλουν το περιδικαίου αίσθημα του λαού μας, όπως αποφάσεις ανωτά των δικαστηρίων που θεωρούν ότι δεν παραβιάζει η εργατική νομοθεσία όταν δεν καταβάλουν οι εργοδότες αδεδουλευμένα στους εργαζόμενους ή όταν
Τα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, γίνονται εμπορεύματα που πρέπει να πουλούνται και να αγοράζονται σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Την ίδια ώρα, μονοπωλιακά δίκτυα ενημέρωσης ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών ή και κατασκευάζουν ειδήσεις, ώστε να χειραγωγείται κοινή γνώμη και να υποτάσσεται σε ένα παρόν χωρίς παρελθόν και μέλλον. Χωρίς όμως γνώση του χθες, δεν μπορεί να χαρακτούν οι δρόμοι του μέλλοντος. Σε αυτό το κλίμα της αμνημοσύνης αναδύονται φαινόμενα εθνικιστικών, ακροδεξιών, φασιστικών μορφωμάτων και φοντεματελεστικής τρομοκρατίας, όπως η νεοζεστική εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Ένα καρκίνωμα που εκμεταλλευόμενο τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που βασανίζει τη χώρα μας, επιχειρεί με τις εγκληματικές μεθόδους των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου, όπως η δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά και τους βαριούς τραυματισμούς σε άλλους νέους ανθρώπους, να εγκλωβίσει τμήματα απελπισμένων συμπολιτών μας στα ρατσιστικά της κηρύγματα. Μετατρέπει τους Εβραίους, μετατρέπει τους οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες, όπως ο Κίτλε τους Εβραίους, σε αποδημοπαίους τράγους. Την ίδια ώρα που ψηφίζει στη Βουλή φοροαπαλλαγές υπέρ των εφοπλιστών. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς αυτή την καλλιεργούμενη αμνησία και στον εξαγνισμό της Χούντας συμβάλλει δυστυχώς και η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μας να παρασημοφορήσει 50 χρόνια μετά την επιβολή της δικτατορίας τον Νικόλαο Μέρτζο, αντιπρόεδρο της φασιστικής έμπνευσης της Βουλευτικής Επιτροπής του Παπαδόπουλου. Πιστεύουμε ότι αυτό θα το ανακαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απέναντι σε όλα αυτά και τόσο ακόμη ο σύνδεσμός μας στέκει και θα στέκει ανυποχώρητα αντίθετος σύμφωνα με τις συντηρητικές καταστατικές αρχές. Βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρυπνεί εναντίον κάθε προσπάθειας ή επιβολής κατά των ελευθεριών του ελληνικού λαού από οπουδήποτε και προέρχονται. Συμβάλλει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέτρο στην εδραίωση και λειτουργία της λαϊκής κυριαρχίας, άρα και της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ίδρυση και η λειτουργία Μουσείου Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Αντίστασης, Αρχείου Βιβλιοθήκης, Κέντρου Μελέτης και Τεκμηρίωσης Ιστορικής Μνήμης, στο χαρακτηρισμένο μνημιακό χώρο του πρώην στρατοπέδου ΕΑΤΕΣΑ. Μετά, μάλιστα, από την απόδοση του χώρου στην περιφέρεια Αττικής, με νόμο που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή, ύστερα από μεγάλες προσπάθειες του Συνδέσμου και της περιφέρειας Αττικής και αντιπεριφερειάρχειας των Αθηνών. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί μετά από πολύχρονες επίμονες προσπάθειες των συναγωνιστών και συναγωνιστριών μας στη Θεσσαλονίκη, η αντιδικτατορική αντίσταση ξαναζωντάνεψε σε ένα από τους τόπους όπου έγραψε η ιστορία, πληρώντας βαρύ φόρο αίματος, στο σημερινό πολεμικό μουσείο της πόλης, όπου λειτουργούσε το ανακριτικό κολαστήριο της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών. Σήμερα λειτουργεί ένας υποδειγματικός χώρος συμπυκνωμένη ιστορική μνήμης και σκεπτόμαστε και παλεύουμε για να δημιουργήσουμε ένα άλλο μουσείο στο Επταπύργιο. Σήμερα, 43 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο λαός μας συνεχίζει να αγωνίζεται για εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας που εκβιάζει και προωθεί το κουαρτέτο των διεθνών τοκογλυφών με τα επαχθή μνημόνια του. Χαιρετίζουμε αυτούς τους αγώνες, καθώς και την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων και των κοινωνικών φορέων προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Καταδικάζουμε όσους θέλουν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε φρούριο απέναντι στις γης τους κατατρεγμένους και ξεριζωμένους. Ο αγώνας μας κατά της δικτατορίας σηματοδότησε την ιστορία μας, σφράγισε τη γενιά μας, μας ενέπνευσε και μας εμπνέει ακόμη και σήμερα για την πραγματοποίηση των οραμάτων μας που θα κληροδοτούμε στις μελούμενες σήμερα γενιές για τη δημοκρατία, την εθνική μας κυριαρχία, την ειρήνη και την κοινωνική προκοπή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινά σε γενιές.